Χριστός, Θεός, Κύριε, Κύριος, Χριστός, Ανέστη, Εκδεκρό, Ανάτο, Θάνατο, Βαπτίστας, και έτσι ευγήμασι τη ζωή χαρισάμενος. Χριστός, Ανέστη, Εκδεκρό, Ανάτο, Θάνατο, Βαπτίστας, και έτσι ευγήμασι τη ζωή χαρισάμενος. Χριστός, Ανέστη, Εκδεκρό, Ανάτο, Θάνατο, Βαπτίστας, και έτσι ευγήμασι τη ζωή χαρισάμενος. Πίστη των χριστιανών έχει ως θεμέλιο αυτό στο οποίο καταλήγει το σύμβολο της πίστεως. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αλλιώς, χωρίς την Ανάσταση, ο άνθρωπος και μάλιστα εμείς οι χριστιανοί θα είμαστε οι ελεηνότεροι από όλους τους ανθρώπους. Έτσι λέγει και ο Απόστολος Παύλος. Το λέει ξεκάθαρα ότι εάν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν. Είμαστε οι ελεηνότεροι από όλους τους ανθρώπους. Αυτή είναι και η ουσία του Ευαγγελίου. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι το κήρυγμά μου, που είναι το Ευαγγέλιο το ίδιο του Χριστού, που δεν το παρέλαβα από άνθρωπο, αλλά το παρέλαβα από τον ίδιο τον Κύριο, προφανώς μετά την Ανάσταση, γιατί ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν χριστιανός πρώτης Αναστάσεως, δεν ήταν μαζί με τον Κύριο, δεν έζησε κοντά του, αλλά εκ των υστέρων, αφού τον κάλεσε στη Δαμασκό, όταν πήγαινε να διώξει, να κυνηγήσει και να συλλάβει τους χριστιανούς. Συνεπώς, παρέλαβε το Ευαγγέλιο Απόστολος Παύλος από τον Κύριο και το παρέδωκε όπως το παρέλαβε από τον Κύριο. Βεβαίως σας το παρέδωσα, λέει το Ευαγγέλιο, σας το εκήρυξα, όχι χωρίς υδρότα, όχι χωρίς κόπο, όχι χωρίς να γίνει το σώμα μου γεμάτο στίγματα, γεμάτο πληγές. Λοιπόν, αυτό το Ευαγγέλιο που σας παρέδωσα δεν θα είχε νόημα η ταλαιπωρία μου, η ισόβια, το μαρτύριό μου το ισόβιο, εάν δεν υπήρχε η Ανάσταση
Και αν δεν είναι πραγματικό της. Γράφει σε ένα σημείο, σε πολλά σημεία, αλλά σε ένα σημείο λέει, αν δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός, όλοι εμείς οι Απόστολοι, προφανώς τώρα και εγώ με τη σειρά μου και εσείς που με ακούτε, θα είμαστε ψευδομάρτυρες και θα κατηγορούσαμε τον ίδιο τον Θεό, ότι ανέστησε τον Κύριο που δεν είναι αναστημένος. Συνεπώς, έτσι λέει εδώ μέσα, στο 15ο κεφάλαιο, ότι θα βρισκόμαστε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι αμαρτυρήσαμε κατά του Θεού, ότι ήγηρε τον Χριστόν, ότι τον ανέστησε, ο νουκ ήγηρε, τον οποίο δεν ανέστησε. Εάν βέβαια, οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Αφού ο Χριστός δεν αναστήθηκε, είναι σαν αποτέλεσμα ούτε και η Ανάσταση νεκρών να υπάρχει. Αλήθεια, έχει κανείς απορία δικαιολογημένη. Τόσα εκατομμύρια πιστών, Αγίων, έδωσαν τη ζωή τους λέγεται, είμαι σε ομιλία τώρα, μιλάω, ναι, θα με πάρεις αργότερα. Είμαι στην εκκλησία τώρα και μιλάω και μιλώ. Θα με πάρεις γύρω στις 8 και 5 το πολύ. Και θες να με πάρεις βράδυ καλύτερα, 11, 10. Είναι εκείνη ώρα να με πάρεις. Έτσι, 10 ώρα και μισή. Λοιπόν, άντε, γεια. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι τόσα εκατομμύρια, τουλάχιστον 11 εκατομμύρια, αναφέρουν τα βιβλία, Αγίων Μαρτύρων παραδόθηκαν στα βασανιστήρια και στο θάνατο, στο όνομα του Ιησού Χριστού και στην Ανάστασή Του. Είναι δυνατόν ποτέ 11 τόσα εκατομμύρια και παραπάνω, είναι γραμμένα αυτά, υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν γραφεί. Στη Ρωσία είναι εκατομμύρια οι μάρτυρες πάλι, εκτός από τα 10 εκατομμύρια που λέω. Τώρα, τελευταία με το κομμουνιστικό καθεστώς που υπήρχε και έπεσε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, εκατομμύρια παραδόθηκαν στη φωτιά, στο πριόνι, στα ποτάμια, στα βασανιστήρια, στο σταυρό, για να αρνηθούν την πίστη στην Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Για ένα ψέμα, μπορεί κανείς να παραδώσει τη ζωή του στο θάνατο? Το ψέμα δεν στηρίζει σε καμιά περίπτωση. Για μια πραγματικότητα που την είχαν χειροπιαστεί, για αυτή έδωσαν τη ζωή τους. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι καθημερινώς εγώ, ο Απόστολος Παύλος που σας γράφω αυτά, αποθνίσκω. Κάθε μέρα πεθαίνω.
πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν υπήρχε ημέρα για τον Απόστολο Παύλο που να μην περνούσε μαρτύριο και να μην έβλεπε ότι τη στιγμή αυτή που μιλούσε έφευγε, πήγαινε για την άλλη ζωή. Με μαρτυρικό βεβαίως θάνατο. Του λέει, καθημέραν αποθνίσκω νη την ημετέρα κάθισιν είναι έχω εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών και το εξηγώ και έτσι κατά πρόθεση πεθαίνω κάθε μέρα με την κάθιση την οποία έχω για σας διαμέσου βοηθείας και χάρτας του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Λέει αμέσως παρακάτω, άδικα επολέμησα, έδωσα μάχη με τα θηρία στην Έφεσο και στην Έφεσο πήγε και κήρυξε, συνάντησε μπροστά του αυτούς που τον παρέδιδαν αυτομάτως στο θάνατο σαν είτε θηρία είτε οτιδήποτε άλλο. Λέει αυτή πάλι με τα θηρία στην Έφεσο χωρίς Ανάσταση γίνεται? Φτάνει κανείς σε τέτοια σημεία εάν δεν έχει απτή χειροπιαστή στα χέρια του την Ανάσταση του Κυρίου? Εάν δεν υπήρχε Ανάσταση, είπαμε βέβαια θα είμαστε οι ελεηνότεροι των ανθρώπων, αλλά και ο άνθρωπος γενικά θα ήταν ελεηνότερος των ζώων. Από τα ζώα χειρότερος. Γιατί είναι πρικισμένος με μυαλό, δημιουργεί έργα θαυμαστά και θαυμάζεται για τα δημιουργήματα του σαν άνθρωπος, και αν επομένως παρά το θαυμαστό που το διακρίνει χάρη στο νου που έχει, δεν υπήρχε παραπέρα από τη ζωή αυτή η βασιλεία του Κυρίου, κρίμα στην πρίκα που έχει, κρίμα στο μυαλό. Γιατί το ζώο τρώει, πίνει, δεν καταλαβαίνει και είναι πιο ευτυχισμένο, εμείς έχουμε νου και κρίση και δημιουργούμε και φεύγουμε χωρίς, εάν δεν υπήρχε Ανάσταση, να έχουμε ανταπόκριση με το μέλλον. Βέβαια, ανά τους αιώνες, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, ο διάβολος στέλνει μηνύματα. Δεν πάβει ανά πάσα στιγμή να στέλνει μηνύματα. Και με τους γραμματιζούμενους που άμα συμφέρουν και τους αγράμματους τα αγκαλιάζουν. Αλλά και τους αγραμμάτους. Πέρασαν φιλόσοφοι από τον κόσμο. Εγγράμματοι στην αρχαία εποχή, τους γνωρίζουμε, που είχαν σαν κήρυγμά τους, σαν κέντρο της ζωής τους, φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα αποθνίσκομεν. Ας φάμε και ας πιούμε, γιατί η ζωή είναι μέχρι τον τάφο. Αύριο μας περιμένει ο θάνατος. Ζωή σαν εκείνη που ακριβώς ζουν και δεν ζουν. Τρώνε και πίνουν και τίποτα άλλο παραπάνω. Όμως
Αν ρωτήσουμε, όχι τους Αγίους της Εκκλησίας, την κτήση, τη φύση που βλέπουμε γύρω μας, από τον ουρανό που είναι γεμάτος άστρα, αλλά και τη γη στην οποία περπατάμε. Αν τη ρωτήσουμε, το χειμώνα που είναι γυμνή και είναι χωρίς καμία ακμή από καρπούς ή από άνθη, θα βγάλεις άνθη ή μας πούνε αυτά τα γυμνά που βλέπουμε θα ανθίσουν. Μπορούμε να αρνηθούμε ότι θα ανθίσει ξανά την άνοιξη. Αν τίμησε ο Θεός τη φύση με τόση ομορφιά και εμείς απολαμβάνουμε την ομορφιά της και την ευωδιά της στην άνοιξη, αυτό που περπατάει πάνω στη γη, τον άνθρωπο, θα τον άφηνε χωρίς να τον πρικήσει με μία άλλη άνοιξη αιώνια? Είναι δυνατόν αυτό? Γίνεται σύγκριση στο ένα με το άλλο? Αφού ο Κύριος ο ίδιος λέει στους υποκριτάς της εποχής του και σε κάθε υποκριτή κάθε εποχής, εάν είναι, λέει, τόσο όμορφα τα άνθη του αγρού που τα ζηλεύει, λέει, και ο Σολομώντας ο ίδιος για την ομορφιά τους, για σένα άνθρωπο που είσαι δημιούργημά του ανώτερα από εκείνα, θα σε άφηνε χωρίς να έχεις κανένα έδοξο προορισμό? Μας περιμένει η ώρα και η στιγμή να αλλάξουμε, να αλλάξουμε και τόπο αλλά και ρούχα. Δεν εννοώ αυτά που δίνουμε το σώμα εξωτερικά, ενώ τα πάρα μέσα από το σώμα, το ανθρώπινο σώμα. Το ανθρώπινο σώμα έρχεται ώρα που θα υποστεί αλλαγή. Και από θαρτό θα γίνει άφθαρτο. Από θνητό θα γίνει αθάνατο. Λέγει εδώ η Γραφή ότι βέβαια ένας άνθρωπος έγινε αιτία να μπει ο θάνατος στον κόσμο, ο Αδάμ. Δεν τη λέω. Σίγουρα ένας άλλος Αδάμ καινούριος, ο Κύριος μας, με το θάνατό του και την Ανάστασή του, γίνεται αιτία όλοι να γίνουμε άφθαρτοι, όπως έκανε άφθαρτο το δικό του σώμα που παρέλαβε από εμάς. Αυτό είναι το πιστεύω μας, ότι εμείς όλοι κάποια στιγμή θα αλλάξουμε. Μας το θυμίζει η Εκκλησία πολλές φορές το χρόνο. Μας το θυμίζει η Εκκλησία πολλές φορές το χρόνο. Λέει, έρχεται ώρα και νυν εστί, οξυγό, έρχεται η ώρα, να την, τον καινήν εστί, να την, μπροστά μας είναι. Ενή, κατά την οποία ώρα, εγερθίσονται οι εν της μνημείς, θα σηκωθούν από τα μνήματα όσοι βρίσκονται στα μνήματα.
και ο Κύριος κατέβηκε στον Άδη και ο Ιωάννης ο πρόδρομος κατέβηκε στον Άδη πριν από τον Κύριο, όπως εδώ όταν ζούσε ο Ιωάννης ο πρόδρομος κήρυξε μετάνοια στο λαό που τον άκουγε και έλεγε έρχεται από πίσω μου αυτός που εγώ δεν είμαι άρχος να τονίσω τα κορδόνια από τα παπούτσια. Και ζωή όλ, ο Ιωάννης και τον δείχνει με το δάχτυλο και τον βαπτίζει τον Κύριο αυτόν που ήταν παρόν και γίνε εσύ μπροστά μας είναι. Πηγαίνει στον Άδη ο Ιωάννης μετά από το τσεκούρι του Ηρώδη και εκεί το ίδιο κάλεσε σε μετάνοια τις ψυχές και λέει έρχεται αυτός που θα αναστήσει όλους τους νεκρούς και όσες ψυχές ήσαν καλοπροαίρετες ασπάστηκαν το μήνυμα του Ιωάννη και δέχτηκαν τον Κύριο που πήγε και εσκύλευσε του Άδου τα ταμεία. Το εσκύλευσε με ύψιλον σημαίνει πήρε λάφυρα από τον Άδη ο Χριστός όταν κατέβηκε με την ταφή του. Τι πήρε, πήρε τις ψυχές που ήταν καλοπροαίρετες και τον δέχτηκαν. Και άδειασε λέει ένα τροπάριο ο Κύριος μας με το θάνατό του τα ταμεία με έψιλον γιώτα όπως λέμε το ταμείο είναι γεμάτο λεφτά. Έτσι, έτσι ο Άδης ήταν το ταμείο που είχε, ήταν γεμάτο ψυχές και άδειασε με την Ανάστασή του ο Κύριος τον Άδη όσο ή το δυνατόν να το δεχθούν οι άνθρωποι και κατά έναν τρόπο ο Άδης όπως λέμε την ημέρα την ήθεσε Αναστάσεως την ημέρα αυτή ο Άδης επικράνθη. Έτσι δεν λέμε. Πικράθηκε ο Άδης, γιατί του πήρε μέσα από το στόμα τις ψυχές, ο Κύριος μας. Επομένως, η Ανάσταση του Κυρίου κηρύσσει στα πέρατα της Οικουμένης και για εκείνους που ο Κύριος είπε, που έχω νότα, για να ακούει, ας ακούει. Και ο έχων οφθαλμούς, ας βλέπει. Γιατί και μάτια είχαν κάποιοι και αυτά είχαν και δεν βλέπανε. Επομένως, μας περιμένει αλλαγή. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όταν θα σημάνει η ώρα του ερχομού του Κυρίου και ηχήσουν οι σάλπιγγες του ουρανού οι αρχαγγελικές σίγουρα βέβαια εδώ δεν πρόκειται για σάλπιγγες αλλά παραστατικά ζωντανά μας λέγει ότι θα δοθεί η εντολή του Κυρίου να αναστηθούν οι νεκροί. Και οι νεκροί θα αναστηθούν. Ημέν, άλλοι μεν, η ζωή είναι αιώνιον, άλλοι δε, η σκόλαση είναι αιώνιον. Ανάσταση θα αντικρίσουν και εκείνοι που αγαπούν τον Κύριον αν είναι με τον Κύριο, μιλάμε για τα σώματά τους, για τα σώματα μιλάμε, αναστηθούν τα σώματα και θα γίνουν αθάνατα, για να είναι αθάνατοι και η αμοιβή τους. Αθάνατοι και η αμοιβή τους και η πληρωμή τους αθάνατοι. Αντίθετα, θα αναστηθούν και οι ασεβείς. Θα έχουν αθάνατα τα σώματά τους
αλλά για να λάβουν αθάνατη τιμωρία, αθάνατη πηγή, χωρίς να έχει τέλος. Και οι μεν και οι δε αθάνατοι θα υποστούν αλλαγή. Υπάρχει ένα κομμάτι, δεν θυμούμε ποια επιστολή του Απόστολου Παύλου, που αναφέρει ότι αν έρθει η ώρα να κλείσει η αυλαία και να μην υπάρχει ζωή στον κόσμο, αν έρθει η ώρα εκείνη, λίγο πριν ο Κύριος θα έρθει να πάρει τους εμπλεκτούς του, την εκκλησία του που θα είναι και τον αγαπάει εν ζωή. Αν έχετε παρακολουθήσει, λέγει ότι αρπαγισόμεθα, θα αρπαχτούμε εν εφέλες στα Άγια Σύννεφα του Θεού, εις απάντηση του Κυρίου, για να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Η εκκλησία του λοιπόν, η εκκλησία των εκλεκτών, όχι αυτοί που λένε οι Ιαχωβάδες, έχουν πει, έχουν ξαναπεί, έχουν ξαναπεί, έρχεται την τάδε ώρα, πάρει την εκκλησία κλπ. Τα παρεμηνεύουν και βάζουν δικές τους οροδεσίες. Όχι. Το έχει πει η εκκλησία μας, ο Απόστολος Παύλος, ότι θα την αρπάξει η εκκλησία του, αλλά χωρίς να οροθετεί και να λέει τότε. Συντηρία. Δεν παίρνει με ούτε ημερομηνία. Χρόνος που θα γίνει είναι γνωστός μόνο στον Κύριό μας, στην Αγία Τριάδα. Αλλά τότε αλλαγισόμεθα, αλλαγισόμεθα θα έχουμε υποστεί αλλαγή από τη φθορά στην αθασία. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το εξής: για να δείξει ότι ο θάνατος δεν πρέπει καθόλου να μας φοβίζει, εν τούτοις μας φοβίζει, γιατί είμαστε αμαρτωλοί, ο θάνατος λέει δεν είναι τίποτα άλλο παρά η φωτιά που καίει το φθαρτό και μένει το άφθαρτο. Καίει το φθαρτό. Τούτο το σώμα τώρα είναι φθαρτό. Ο άνθρωπος με το θάνατο παθαίνει μεταβολή. Δηλαδή το σώμα του, ο θάνατος το οδηγεί βέβαια στη γη, αλλά με μία προϋπόθεση, να αναστηθεί άφθαρτο. Είναι δηλαδή μέσο, θα το έλεγα, και το λέει και αυτό ο Χρυσόστομος, τι κάνει ο σιδηρούργος, βάζει λέει, το σίδερο στη φωτιά, το χτυπάει και φεύγει σκουριά. Όση σκουριά έχει το σώμα, τώρα που ζούμε εμείς, που λέγεται αμαρτία, αυτή είναι η σκουριά, αυτή τη σκουριά την αφαιρεί ο θάνατος. Για να μπορεί έτσι να φύγει καθαρό και να υποστεί την μεταβολή, να γίνει θάνατο. Μη σας φοβήσει, λέει. Και μάλιστα λέγει, δεν φοβάμαι τίποτα απολύτως, ο Ιερός Χρυσόστομος. Ούτε και το θάνατο, λέει, τίποτα απολύτως. Ένα μόνο με φοβίζει, η αμαρτία. Δεν ξέρω, εμείς, εγώ προσωπικά το πω έτσι και το λέω εμείς, φαίνεται εγώ έχω υποστεί ανοσία και δεν προσβάλλομαι από το κακό να το καταλάβω, αφού έχω ανοσία, με προσβάλλει συνεχώς το κακό, δεν καταλαβαίνω το κακό και δεν χαμπαρίζω την αμαρτία. Από την μεριά ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, με τρομάζει η αμαρτία, την φοβάμαι την αμαρτία. Αυτή είναι που προκαλεί όλα τα δεινά στον άνθρωπο και το έσχατα από το θάνατο, που τρομάζει όλος ο άνθρωπος.
ο Χριστός που ήρθε στον κόσμο και ήταν αναμάρτητος, ήρθε εκούσια και παραδόθηκε στο θάνατο. Σαν άνθρωπος εκούσια παραδόθηκε στο θάνατο. Γιατί η θεότητα δεν πάσχει ποτέ και από τίποτα. Δεν μπορεί, δεν έχει τη δύναμη τη θεότητα να την οδηγήσει σε κανένα παθητό, σε καμιά ασθένεια, σε καμιά δυναμία, κανένα δεινό. Γιατί τα δεινά εγγίζουν μόνο, πλησιάζουν μόνο και πειράζουν εκείνον που είναι ο μαρτωλός. Θέλω να δούμε απλά, πάρα πολύ απλά, από τον Ιωάννη τον πρόδρομο και τους προφήτες πριν, γιατί αυτοί οι χριστιανοί ήσαν, αφού προφήτευαν για τον αγωμό του Κυρίου, χριστιανοί προ Χριστού. Λοιπόν, από τους προφήτες μέχρι και το τελευταίο που μαρτυράει σήμερα, υπάρχουν μάρτυρες και σήμερα, όλη αυτή η σειρά των Αγίων Μαρτύρων, πώς και από πού αγκλούσαν τη δύναμη ώστε να μην φοβούνται το θάνατο. Πώς και από πού αγκλούσαν τη δύναμη ώστε να μην φοβούνται το θάνατο. Τον οποίο θάνατο ζούσαν σε καθημερινή βάση. Πώς. Ένα απλό παράδειγμα. Συλλαμβάνεται ο Παύλος, ο Απόστολος, στην Κόρινθο. Δέχεται ταλαιπωρίες, σκέπτεται και μια στιγμή, όχι χάρη για τις ταλαιπωρίες, αλλά επειδή είχε ηρεμήσει η Εκκλησία στον κόσμο, όπως ο Παύλος, να αφήσει την Κόρινθο. Του λέει ο Κύριος τη νύχτα, παρουσιάστηκε, άκουσε, μη φοβηθείς ότι δεν σου κάνω κανένα κακό αυτοί που σε απειλούνε, είμαι εγώ μαζί σου. Μη φοβηθείς, είμαι εγώ μαζί σου. Και όντως, έμεινε λέει άλλος 6 μήνες, άλλο ένα χρόνο από τον Παύλος στην Κόρινθο. Δεν έπαθε τίποτα. Φόβητρα και τρομάρα καταλαμβάνουν εμάς τους αδυνάτους ανθρώπους που ταλαιπωρούμε την ψυχή μας πρώτα και το σώμα μετά με τις αμαρτίες μας. Αυτό λέει από τον πολλό αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Πρώτα ασθενεί η ψυχή και μετά. Θυμηθείτε τον Κύριο που έχει το παράδειγμα μπροστά, που του ζητάει παράδειγμα να τον κάνει καλά και γύρω από τον παράδειγμα. Δεν του λέει σήκω και περπάτα αμέσως, αλλά του λέει αφαίονται σε αμαρτία. Του βγάζει πρώτα το βάρος που του δημιουργεί την παράκληση, την παράδειση. Η αμαρτία του είχε επιφέρει παράδειση. Άνθρωπε του Θεού, εσύ είσαι παράλυτος, όχι επειδή φταίει το σωματάκι σου, αλλά από την αμαρτία που έχεις βάλει μέσα σε γίγαει παράλυτο. Σου υπέρνω λοιπόν την αμαρτία σαν Θεός που είμαι και μετά σου λέει, φύγε το, περπάτε. Αυτοί που φοβόνται, όπως προφανώς και εγώ θα πω την αμαρτία, όχι την αμαρτία του θάνατο κυρίως, είναι αυτοί που έχουν αμαρτίες. Και μάλιστα κυνηγάνε την αμαρτία και την έχουν σαν έργο ζωής στη ζωή τους. Θα υποστούμε αλλαγή. Θα έρθει ο Κύριος μας
είτε με μία ασθένεια να την άξει στον αέρα τη κακία από πάνω και τη φθορά που είναι το σώμα, είτε με κάποια αλλαγή που λέγει το Ευαγγέλιο μέσα, το λέει το Ευαγγέλιο, και κατόπιν θα μας καλέσει. Ένα άλλο παράδειγμα. Σε διάφορα μέρη του κόσμου, προφανώς και στην Ελλάδα, υπάρχουν λείψανα Αγίων που έχουν φύγει εδώ και 2.000 χρόνια και διατηρούν τη ζωή, τα λείψανα, σαν να είναι τώρα παρόντα ζωντανά. Παραδείγματος χάρη, στο Άγιον Όρος, στη Σίμωνος Πέτρα, εκεί έχει ένα ποδαράκι τόσο του Αγίου Κυρίκου, την Πατούτσα, με το δέρμα, με το αίμα που κυκλοφορεί, σαν να είναι της παρούσης ώρας ζωντανός. Τώρα σπάζεσαι, σου γεμίζει μύρο το στόμα και στο καίει κατά έναν τρόπο, ζεστό, ζεστό. Άφθαρτο επί αιώνες. Τώρα 20 αιώνες άφθαρτο. Η Ανάσταση παρούσα στα λείψανα του Αγίου. Τέτοια λείψανα έχουμε σε πολλά μέρη της Ελλάδος και στη γη. Εάν δεν υπήρχε η Ανάσταση, κανένα από εκείνα τα θαυμαστά δεν θα είχαμε μπροστά μας. Να φέρω ακόμη μπροστά, γιατί συμβαίνουν και σήμερα, και σήμερα συμβαίνουν, τον Πέτρο και τον Ιωάννη μετά την Ανάσταση του Κυρίου, που ανέβαιναν στο Ιερό για να προσκυνήσουν στον Άγιο Σολομώντα. Και εκεί τους περίμενε ο παράλυτος στην πόρτα, ο Ζητιάνος, ο οποίος παράλυτος απλώνει το χέρι. Μια βοήθεια παρακαλώ. Και το απαντάει. Από μας, στη γλώσσα δική μας, θα λέγαμε, μη ζητάς φράγκο, δεν έχουμε. Γιατί τους είχε δώσει δούλιο ο Κύριος, εσείς θα πάτε χωρίς σακούλα να έχετε μαζί σας. Χωρίς να προτίσετε να φάτε, άλλοι θα σας δώσουν να φάτε. Θα το βρείτε έτοιμο το τραπέζι από άλλους. Και το εφάρμοσα. Λέει, δεν έχουμε να σου δώσουμε. Αλλά εκείνο που έχουμε να σου δώσουμε είναι τούτο. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σήκω επάνω. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σήκω επάνω. Στο όνομα Τίνος. Εκείνου που είχε πριν λίγες μέρες αναστηθεί. Στην Ανάσταση του Κυρίου έγινε ό,τι έγινε. Όλα τα θαύματα στην Ανάσταση του Κυρίου οφείλεται και το ίδρυμα στο οποίο βρισκόμαστε μέσα εμείς τώρα σαν κτίριο, αλλά και σαν σύνολο πιστών, η Εκκλησία. Εκεί οφείλεται και πουθενά αλλού. Εάν η Ανάσταση δεν ήταν πραγματικότης, τώρα δεν θα υπήρχε ούτε ένας χριστιανός, ούτε ένας. Θα φέρω στη μνήμη, τη δική μας τη μνήμη, το συνέδριο των Εβραίων μετά την Ανάσταση του Κυρίου, μπροστά τον Ιωάννη και τον Πέτρο, να απολογούνται, να απειλούνται και να δέρνονται κατά έναν τρόπο. Τους απολύουν με την απειλή ότι αν θα κηρύξετε για την Ανάσταση στο όνομα εκείνου, είστε ξεγραμμένοι από τη ζωή. Βέβαια οι Απόστολοι έδωσαν την απάντηση και είπαν ότι εμείς θα πειθαρχήσουμε
στην εντολή που μας έχει δώσει. Να κηρύττουμε όπου και βρισκόμαστε το όνομά του. Έφυγαν εκείνοι και μετά ένας νομοδιδάσκαλος, Γαμαλιήλ, το όνομά του, γυρίζει και λέει στο συνέδριο, προσέχτε, αν αυτό που αυτοί κηρύττουν τώρα είναι ψέμα, θα περάσουν 5-10 χρόνια, θα σβήσει. Όπως πέρασαν και άλλοι και θέλησαν να διαδώσουν θεωρίες δικές τους, πέθαναν αυτοί, έσβησαν το κίνημά τους. Θα σβήσει και αυτό. Γιατί στενοχωρήστε. Έχουν περάσει 2.000 χρόνια και έχει επιβεβαιωθεί το αντίθετο, ότι εις τα πέρατα της Οικουμένης ακούστηκε το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων περί της Αναστάσεως του Κυρίου. Η Ανάσταση είναι για μας τους πιστούς η μεγαλύτερη τιμή που μπορούσε να τιμήσει ένας Θεός, εκείνος που τον αγαπάει. Η μεγαλύτερη τιμή είναι η δόξα που δεν φτάνει το μυαλό μας. Δεν τη φτάνει το μυαλό μας τη δόξα εκείνη και τη χαρά που θα ζούμε μέσα στην αιώνια Ανάσταση. Μέσα στην αιώνια Ανάσταση. Είναι κάτι που δεν περιγράφεται, η φτωχιά μου γλώσσα αδυνατεί να το μεταδώσει, γιατί αυτή τη χαρά τη ζουν οι Άγιοι, ντυμένοι στη δόξα και στο φως του Κυρίου, το Αναστάσιμο φως. Εγώ ούτε έχω δει με τα μάτια μου για να μπορώ να σου περιγράψω, πλην όμως από τη γραφή που διαβάζω, μεταφέρω κατά έναν τρόπο και με τη χάρη του, γιατί η χάρη του Κυρίου παίζει ρόλο. Δεν είναι ο λόγος του Κυρίου χωρίς το αλάτι του Αγίου Πνεύματος. Όχι, προς Θεού. Μπορεί να είναι ο φτωχότερος στη γλώσσα του κόσμου και να μην καταλαβαίνει αυτός που το κηρύττει, το λόγο του Κυρίου, αν έχει δύναμη δεν έχει. Όμως ο ένας ή οι δύο το ακροατήριο παίρνει τόση δύναμη που δεν καταλαβαίνει εκείνος που το κηρύττει. Επομένως, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Και κλείνω το θέμα, και το κλείσω το θέμα. Κάθε μεγάλη εορτή, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, της Παναγίας, των Αγίων, αλλά κυρίως οι μεγάλες εορτές, θα ακούμε η Εκκλησία να φωνάζει και τη Μεγάλη Παρασκευή. Σήμερα κρεμάται επί ξύλου. Λέει σήμερα, μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια πάλι σήμερα. Που σημαίνει ότι η Εκκλησία την εορτή την έχει μόνιμα στημένη, σαν να είναι ένα μόνιμο σήμερα. Καλή δηλαδή το πιστό να ζει την Ανάσταση σήμερα αιώνια. Όχι να περνάει και να ξεχνάει την Ανάσταση, αλλά να τη ζει την Ανάσταση. Να είναι καρπός της ψυχής του, αφού έχει τη δυνατότητα από τον Κύριο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να έχει εκείνο τον καρπό. Να είναι καρπός της Αναστάσεως. Να ζει αιώνια την Ανάσταση του Κυρίου. Εγώ σου λέω, Απόστολος Παύλος, δεν ζω εγώ. Ζούσε που το λέει. Ζούσε που το γράφει εδώ μέσα. Δεν ζω εγώ. Ζει δε εν εμή ο Χριστός. Ζει σε μένα, ναι, ο αναστημένος Χριστός. Αυτός που αναστήθηκε με τη δική του δύναμη σαν Θεός. Πώς τον ζούσε τον Χριστό, μια μέρα
Και την άλλη μέρα το ζούσε. Και άλλη μια μέρα. Ζει, το ζει σημαίνει αιώνια. Δεν σημαίνει τώρα και τελείωσε. Ζω αιώνια την ανάσταση του Κυρίου. Ζω αιώνια τη γέννηση του Κυρίου. Ζω αιώνια κάθε γεγονός που έζησε ο Κύριος. Αυτό σημαίνει ότι ζει ο Χριστός, ζει η Εκκλησία, ζούμε και εμείς μέσα στο φως της Εκκλησίας. Αμήν. Την άλλη Δευτέρα θα έρθουμε. Ναι, 7 παρατέταρτο. Ας είμαστε και 4, είμαστε και 1. Από ό,τι όμως πληροφορούμε, αυτό το μηχάνημα που έχουμε μπροστά μας και το βάζει αυτός που το έχει, μεταφέρει στο μισό κορμί την ομιλία, για την οποία μου το λένε, χωρίς να περιμένω, και επομένως γίνεται δουλειά και κανείς να μην γίνει, πάει θα γίνει δουλειά, θα ακουστείς, θα περάσει εμείς, εδώ στο κορμί μέσα. Ελπίζω αυτός να είναι ο κήρυκας που είναι το μηχάνημα, ο τρανός κήρυκας, γιατί χτες είχα συγκεκριμένη μια συζήτηση, λέει, ακούμε και είναι πολύ ωραίος ο λόγος, δεν είναι δικός μου, είναι από ποκή ψηλά, εγώ δεν έφτιαξε τίποτα δικό μου, έλεγε σε κάποιο κύριο χτες, που με συνέστησε στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη και ο Κύριος να ζει μες στην ψυχή μας και να λέμε και εμείς, ζει δε εν εμεί ο Χριστός. Ζω δε ουκέτη εγώ. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων, θανάτων πατήσας και εν της μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Αναστάς ο Ιησούς από τον πάθο, καθώς προείπε, έδωσε ημίν την αιώνια ζωή και τον Άγιο Έλεος. Αμήν. Λοιπόν, πιθανόν να πάω στο Γιώργο, αλλά πάω τη γυναίκα μου πρώτα σε μια δουλειά, θα πάω αργότερα. Ίσως μια ώρα αργότερα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Yeah, man.